εμείς είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο σε αυτό το χώρο. Έχουμε ένα μουσικοεκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιουργική πλατφόρμα όπου δίνουμε στα παιδιά κοινωνική υποστήριξη, αυτό που λέγεται στα αγγλικά psychosocial support, μέσω της μουσικής, μέσω της δημιουργικότητας, και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ένα κανονικό no formal μουσικό σχολείο, όπου διδάσκουμε ως πρώτο μουσικό όργανο το βιολί και μερικά έγχορδα της κλασικής ορχήστρας, τσέλο, κοντραβάσο, εξαρτάται από τη διαθεμότητα των καθηγητών, αλλά έχουμε βάλει και άλλα μουσικά όργανα όπως η φλογκέρα που είναι βασική, φλάουτο, γκιτάρα και κάποια παραδοσιακά όργανα της χώρας της Αφρικής. Ξεκινήσαμε το Μάρτιο το 2016 στη Λαμία, στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων Θερμοπυλών. Κάναμε ένα φοβερό εργαστήριο που διάρκεισε 3 μέρες με πολύ μεγάλη συμμετοχή, 85 παιδιά που είχαν μόλις φτάσει από την Ιδωμένη, και 6 ήταν κάτι το φοβερό, το αλλοιώτικο. Και από εκεί, εφόσον είμαστε ήδη στο Καρατεπέ, είχαμε πάει με άδεια εκεί, με πρόσκληση. Όταν γυρίσαμε στο Καρατεπέ, αποφασίσαμε ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, στους ενηλίκους, στους διαμένοντες στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, τέτοια ρεθίσματα θετικά και σημαντικά, όπως είναι η μουσική. Χρησιμοποιούμε κομμάτια της ελληνικής μουσικής, παραδείγματος χάρη Μάνος Χατζηδάκη, μουσική της χώρας προέλευσης από Κονγκό, από Ερυτρέα, από Αιθιοπία, από Συρία, και σαφώς το κλασικό κομμάτι της κλασικής παιδείας. Εμείς ακολουθούμε κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, σαφώς με μερικές αλλαγές, διότι ξέρετε ότι τα παιδιά αλλάζονται συνέχεια, έρχονται, φεύγουν. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη δυσκολία και πρόσκληση που αντιμετωπίσεις, διότι μεν τους έχουμε σήμερα εδώ, αύριο θα έχουν πάρει δρόμο για να συνεχίσουν το μεγάλο τους ταξίδι, είτε η Αθήνα, είτε οι άλλες χώρες, ή καμιά φορά η επιστροφή στην Τουρκία.